Πάμε τώρα στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ στο στούντιο φιλοξενούμε την Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη, που είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος Κατερίνης, με το συνδυασμό Άλλος Δρόμος του Χρήστου Γιαννούλη. Καλησπέρα, κυρία Νταρλαγιάννη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Χατζημίση. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Λοιπόν, Άλλος Δρόμος για τον Δήμο της Κατερίνης, και θέλω να μου πείτε τι πρεσβεύει ο Άλλος Δρόμος. Τι είναι για εσάς ο Άλλος Δρόμος στο Δήμο Κατερίνης? Ο συνδυασμός μας είναι κάτι που γεννήθηκε όχι συγκυριακά από όλους εμάς που είμαστε ενεργοί πολίτες όλο αυτό τον καιρό και νιώσαμε ότι έχουμε πάρα πολλά ελλείμματα. Mm-hmm. Και θέλουμε να διεκδικήσουμε την κάλυψη των αναγκών και των ελλειμμάτων μας μέσα από αυτό το συνδυασμό. Και είναι πάρα πολύς ο κόσμος που συμμετέχει, εκτός από αυτούς που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο, είναι πάρα πολύς ο κόσμος αυτός που έχει αισθανθεί ότι υπάρχει μια τεράστια απόσταση στην δημοτική αρχή και στον τρόπο που ασκείται η διοίκηση σήμερα και στους πολίτες που δεν νιώθουν ότι ακούγονται ή ότι συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Πολλό δε μάλλον δεν νιώθουν ότι ενημερώνονται καν για όλα αυτά που συμβαίνουν. Mm-hmm. Και επειδή η έννοια της αυτοδιοίκησης είναι της συμμετοχής και της διοίκησης από τους ίδιους μας, αυτό είναι ένα τεράστιο έλλειμμα το οποίο νιώθουμε όλοι ότι πρέπει να καλύψουμε και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Είναι θέμα λοιπόν διοίκησης του Δήμου αυτό στο οποίο εσείς λέτε ότι υπάρχει άλλος δρόμος μόνο? Είναι θέμα διοίκησης έτσι όπως το λέτε και έτσι όπως εμείς το εννοούμε. Δεν είναι θέμα διαχείρισης όπως συμβαίνει και όπως ασκείται σήμερα. Mm-hmm. Η διοίκηση είναι ότι βάζω προτεραιότητες, έχω προγράμματα και βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Όμως πάνω απ' όλα έχω τις προτεραιότητες μου στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Αυτά λέμε εμείς. Και σύμφωνα με αυτό θα κάνουμε και το πρόγραμμά μας, όπως έχουμε βέβαια ενημερώσει και τον κόσμο για τους τέσσερις άξονες στους οποίους στηριζόμαστε. Όμως εμείς μιλάμε πραγματικά για συμμετοχική διοίκηση από τους πολίτες για τους πολίτες. Είχατε λοιπόν μία παρουσίαση του συνδυασμού την προηγούμενη Παρασκευή, η οποία χαρακτηρίστηκε πολύ πετυχημένη, με πολύ κόσμο και με τα όσα ακούστηκαν εκεί, τα οποία φαίνεται ότι άρεσαν στα αυτιά του Δημότη της Κατερίνης. Ναι, γιατί αυτό που λέμε και το βασικό μας σύνθημα είναι το «φτάνει πια». Και αυτό, έτσι όπως το λέμε, καταλαβαίνουν όλοι τι ακριβώς εννοούμε. Mm-hmm. Υπάρχουν ελλείμματα στα μικρά τα πράγματα τα καθημερινά που αντιμετωπίζει ο πολίτης. Να μην σας πω τώρα από το θέμα των σκουπιδιών, της κυκλοφορίας, που για μας είναι η κυκλοφορία των ανθρώπων και όχι των οχημάτων. Καθημερινότητα δηλαδή. Καθημερινότητα, που είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Όμως και τα μεγάλα θέματα που άπτονται και της ποιότητα ζωής που έχουμε όλοι και κρίνουμε απαραίτητο ότι πρέπει να υπάρχει μέρημνα για όλους τους πολίτες όλων των ηλικιών. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρετε δεν υπάρχουν παιδικές χαρές, δεν υπάρχουν προνοιακές δομές για τους μεγαλύτερους, για τους ηλικιωμένους, δεν συμβαίνουν εκδηλώσεις που θα μπορούσαν δωρεάν να δώσουν διέξοδο σε όλους τους πολίτες και ειδικά με αυτή την οικονομική συγκυρία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι. Ακριβώς για αυτή την οικονομική συγκυρία, ναι. Γιατί να πιστέψει ο Δημότης της Κατερίνης ότι αυτά που δεν γίνονται, εσείς μπορείτε να τα κάνετε, κυρία Νταρλαγιάννη? Γιατί υπάρχει δυνατότητα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει κάποιο έλλειμμα στα κονδύλια, κόπηκε δηλαδή ένα ποσοστό της χρηματοδότησης. Όμως από εκεί και πέρα είναι στην διάθεση αυτού που ασκεί την διοίκηση με ποια προτεραιότητα και με ποιους γνώμονες και ποια κριτήρια θα κατευθύνει αυτά τα κονδύλια. Mm-hmm. Υπάρχει δυνατότητα και από τους πόρους της ίδιας της αυτοδιοίκησης, υπάρχει όμως και η δυνατότητα και με τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Άρα λέτε ότι γίνονται, απλά είναι ότι θέμα δεν υπήρχε θέληση, δεν υπήρχε προτεραιότητα. Βεβαίως, γιατί άμα δείτε ό,τι χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα από τη Δημοτική Αρχή, ήταν η χρησιμοποίηση των προγραμμάτων
του ΕΣΠΑ, της Ευρωπαϊκής μέσω Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης, μόνο για να γίνουν έργα. Δεν πρέπει να γίνονται έργα. Σαφέστατα και πρέπει να γίνονται έργα, όμως υπάρχει δυνατότητα να επιλέγονται προγράμματα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση των ανέργων, με την επαγγελματική κατάρτιση των ανέργων, με την επιχειρηματική, με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, που έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχει αυτή η δυνατότητα να στηριχτούν. Και δεν έχει γίνει καμία αίτηση για να μπούμε σε αυτά τα προγράμματα. Mm-hmm. Για μας προτεραιότητα είναι ο άνθρωπος. Σαφέστατα και είναι και το περιβάλλον που ζούμε μέσα σε όλα αυτά. Αλλά πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε για την ικανοποίηση των βασικών μας αναγκών. Και δίνεται έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου. Στο κοινωνικό πρόσωπο κατά κύριο λόγο. Αυτή για μας είναι και η έννοια της αυτοδιοίκησης, ξέρετε. Είναι το μεγαλύτερό μας σπίτι. Και πρέπει να το φροντίζουμε όλοι μαζί. Και υπάρχουν πάρα πολύ πετυχημένα παραδείγματα, όπως ξέρετε, από τις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται όλο αυτόν τον καιρό, mm-hmm. που υφίσταται η κρίση και είναι πολύ μεγάλες οι συνέπειές της. Και δεν ήταν αρρωγός ο Δήμος όλη αυτή την προσπάθεια, που ήταν πραγματικά πολύ πετυχημένη. Το οποίο σημαίνει ότι αν θέλουμε και συνεργαστούμε, μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και σε αυτό ο Δήμος οφείλει να είναι αρρωγός. Εσείς, κυρία Νταλαγιάννη, γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε? Εγώ το θεωρώ φυσική δράση για οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του. Όλα τα άτομα που μετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, ποτέ δεν πάψαμε να προσπαθούμε μέσα από τον επαγγελματικό μας χώρο και τον κοινωνικό, να προσπαθούμε για κάτι καλύτερο. Είμαστε πάντα μέσα σε όλους αυτούς τους αγώνες και η τοπική αυτοδιοίκηση θεωρούμε ότι είναι στα ίδια πλαίσια το σπίτι μας που πρέπει να όλοι να βοηθήσουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι είμαστε εν μέσω της οικονομικής κρίσης και υπάρχει και όλη αυτή η μείωση των πόρων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολύ περισσότερο λόγω αυτής της συγκυρίας. Τα προηγούμενα χρόνια όλοι ήμασταν πιο διαπαραλήψεως, θα πω, πιο αδιάφοροι στα πολιτικά θέματα και στα mm-hmm. θέματα της διοίκησης. Λόγω όμως αυτής της συγκυρίας θεωρώ ότι είναι υποχρέωση πια όλοι να εμπλακούμε άμεσα στην άσκηση της πολιτικής, γιατί όλα είναι πολιτική, η καθημερινή μας δράση είναι πολιτική. Οπότε, πια νομίζω ότι δεν έχει κανένας την πολυτέλεια της αποχής. Mm-hmm. Η συμμετοχή σε ένα ψηφοδέλτιο δεν είναι κάτι παραπάνω από μια δράση. Μπορεί και κάποιος να κάνεις οτιδήποτε άλλο για να βοηθήσεις, όχι μόνο το συνδυασμό. Η συμμετοχή γίνεται μέσα από διάφορες θέσεις. Το να μπει στο ψηφοδέλτιο και να διεκδικήσεις, να μπει στη διοίκηση, δεν είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που μπορούν να βοηθήσουν οι υπόλοιποι πολίτες στο σύνολο αυτής της προσπάθειας. Μάλιστα. Κυρία Νταλαγιάννη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στις εκλογές. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.